Σήμερα να ακούσουμε τα ζώδια και έχουμε κοντά μας μέσω Skype τον Γιώργο το Ματσάκο, τον αγαπημένο μας, αγαπημένο σας, αγαπημένο μας αστρολόγο. Γεια σου Γιώργο μου. Καλησπέρα Μαρίνα μου, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Πες μας τα όλα τώρα. Από όλα έχει το μενού. Έτσι. Θα μιλήσουμε για την Πανσέλινο φυσικά στις 22 του μήνα. Ωστόσο έχουμε πολλά να πούμε και ξεκινάω γρήγορα για να προλάβουμε. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία. Επιτέλους βάζει τέλος σε καθυστερήσεις από τις 20 του μήνα. Σταματάει να είναι δηλαδή αυτό που λέμε ανάδρομος. Ο Άρης μέχρι τις 23 ενδυναμώνει το ευίωνο τρίγωνο του Δία Κρόνου Ποσειδώνα. Ο Ήλιος περνά στο Λέοντα στις 22 και σχηματίζει την Πανσέλινο στον υδροχό για την οποία θα μιλήσουμε, ενώ την ίδια μέρα, στις 22 του μηνός δηλαδή, περνάει και η Αφροδίτη στην Παρθένο, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 16 Αυγούστου και θα ευνοήσει σε ερωτικά και οικονομικά ζητήματα τα ζώδια της γης και του νερού, δηλαδή τους Σταύρους, τους Καρκίνους, τους Παρθένους, τους Σκορπιούς, τους Εγώκερους και τους Ιχθύς. Τώρα, μιλάμε για μπουρίνια και ναι, πραγματικά θα τα έχουμε την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, όπου οι πλανήτες δημιουργούν ένα εκρηκτικό πλανητικό κοκτέιλ, θα έλεγα, που δείχνει μια περίοδο που κρύβει παγίδες αλλά και μεγάλες εντάσεις. Στις 28 Ιουλίου, το τετράγωνο Ήλιου Κρόνου επηρεάζει με περισσότερες πιέσεις ή με έκτακτες υποχρεώσεις τα ζώδια του Σταθερού Σταυρού, τους Σταύρους, τους Λέοντες, τους Σκορπιούς και τους Υδροχόους. Την ίδια μέρα, ο Άρης ξεκινάει τον σχηματισμό, αυτό που λέμε στην αστρολογία, ενός ταφ τετραγώνου, δεν είναι μια καλή όψη, με τον Πλούτονα και τον Ουρανό, η οποία αυτή η όψη θα ολοκληρωθεί την 1η Αυγούστου. Το φαινόμενο αυτό θα πυροδοτήσει βίαιες καταστάσεις ανά τον κόσμο, ενώ θα ενεργοποιήσει και κάποιες ύποπτες για σεισμούς περιοχές. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο, προς το τέλος του Ιουλίου δηλαδή, είναι πιθανό να φτάσουν στα αυτιά μας ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες. Σε προσωπικό επίπεδο, η όψη αυτή θα επηρεάσει τα ζώδια του παρορμητικού σταυρού, κρύους, καρκίνους, ζυγούς και εγώκερους. Αλλά, όμως υπάρχει και ένα αλλά. Ευτυχώς υπάρχει το εξάγνωμα της Αφροδίτης με το Δία στις 28 Ιουλίου, που μπορεί να μειώσει κάπως τις ζημιές, ωστόσο δεν αρκεί για να τις ακυρώσει τελείως. Μια σημαντική βοήθεια μπορεί να φέρει το τρίγωνο Αφροδίτης Πλούτονα στις 30 Ιουλίου, που ενισχύει τη συμπόνια, τη σύμνοια και την ψυχραιμία και σε προσωπικό επίπεδο φέρνει λύσεις σε προβλήματα και σε αισθηματικές εξισώσεις. Και πάμε να δούμε τώρα ένα-ένα τα 12 ζώδια τι μέλη γενέστε για τις επόμενες ημέρες μέχρι το τέλος του Ιουλίου. Κριός. Η Πανσέλινος στις 22 του μήνα πραγματοποιείται στον 11ο οίκο του ηλιακού σας οροσκοπίου και σας προετοιμάζει για μια πολύ κεντρική, θα έλεγα, περίοδο. Οι κοινωνικές επαφές θα είναι αυξημένες και οι φίλοι θα σας προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες. Κάποιοι από εσάς, μάλιστα, θα μετατρέψετε μια φιλική σχέση σε ερωτική, αλλά αυτό το γεγονός θα μείνει κρυφό τουλάχιστον για κάποιο διάστημα. Γύρω στις 27 με τις περίεργες όψεις του Άρη, του δικού σας Άρη, στον καρκίνο, θα πρέπει να ασχοληθείτε περισσότερο με τα ψυχολογικά σας και να ξεκουράζεστε περισσότερο, καθώς από αυτή τη θέση ο Άρης μπορεί να προκαλέσει ακόμα και υπερκόκωση. Μάλιστα, την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, ο τομέας των επαγγελματικών προκαλεί καμπανεβάσματα στην ψυχική διάθεσή σας. Προσπαθήστε να παραμείνετε ψύχρεμοι και μην παίρνετε σημαντικές αποφάσεις κατά από πίεση. Η κατάσταση στις επαγγελματικές σχέσεις μπορεί να επιδεινωθεί παροδικά γύρω στις 27 του μήνα με τη δυσαρμονική όψη του δικού σας Άρη με τον Πλούτονα. Αν χρειαστεί, φροντίστε να διελευκάνετε παλιές υποθέσεις που είναι πιθανό να επανέλθουν και να σας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια εκείνης της περίοδου. Η εβδομάδα εκείνη, ωστόσο, χρωματίζεται από γεγονότα που σας δίνουν την ευκαιρία να απαλλαγείτε από συνήθειες που σας ενοχλούν ή ακόμα και από ανθρώπους που σας ενοχλούν. Και πάμε να δούμε τους Σταύρους. Ταύρη, η καριέρα σας πρωτοστατεί, αφού η Πανσέλινος στις 22 του μήνα σας δίνει την ευκαιρία να πάρετε πρωτοβουλίες και να αναλάβετε έναν ηγετικό ρόλο. Η περίοδος γύρω από την Πανσέλινο είναι ιδανική για να πραγματοποιήσετε τα όνειρα και τις φιλοδοξίες σας και να αποκομίσετε σημαντικά ωφέλη από τη δουλειά σας. Μετά τις 22, με την είσοδο του ήλιου στο Λέοντα, μπορείτε να απολαύσετε την παρέα των οικείων σας, ενώ με τις καλές όψεις που θα διαμορφώσει η Αφροδίτη από τη φιλική σας Παρθένο, μπορείτε ακόμα και να προγραμματίσετε μαζί τους ένα ευχάριστο ταξίδι. Την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, οι πλανήτες αναμοχλεύουν θέματα μετακινήσεων στην εργασία σας, φέρνοντας σας αντιμέτωπους με καταστάσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν. Η πολύτιμη πείρα που αποκτήσετε θα σας χρησιμεύσει τώρα που σε γενικές γραμμές τα πράγματα πάνε κάπως καλύτερα για εσάς. Οι προοπτικές μάλιστα είναι θαυμάσιες και σας οδηγούν στο επιθυμητό μοντέλο ζωής. Πολλοί από εσάς καταστρώνετε ένα ερωτικό ταξιδάκι για τον Αύγουστο.
Η παρουσία της Αφροδίτης στον τομέα του έρωτα θα σας προσφέρει την όθηση να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στην ερωτική ζωή σας. Και πάμε να δούμε τους διδύμους. Δίδυμοι, παρά το γεγονός ότι η πανσέλινος είναι ευνοϊκή για το ζώδιό σας, θα υπάρξουν μικρές αναστατώσεις που θα ταράξουν την ισορροπία σε οικογενειακές σχέσεις. Πάντως, το φαινόμενο σηματοδοτεί μια περίοδο όπου η τύχη θα σας χαρίσει το χαμογελό της. Στα επαγγελματικά, θα ισχυροποιήσετε τη θέση σας και θα βελτιώσετε τα οικονομικά σας. Θα διαπρέψετε σε διαπραγματεύσεις, επαγγελματικές συναντήσεις, κοινωνικές επαφές και σε ταξίδια. Οι όψεις του Ποσειδώνα στον τομέα της καριέρας, όπως και η επιστροφή του δικού σας Ερμή σε ορθή όψη, σε ορθή πορεία, σας καθιστά ανυπόμονους, καθώς βιάζεστε να αποκοπείτε από τα στενά επαγγελματικά όρια που σας περιβάλλουν και να ξεκινήσετε κάτι καινούριο που θα διαθέτει περισσότερη φαντασία. Την τελευταία εβδομάδα τώρα του Ιουλίου, τα μπουρίνια που λέγαμε, η αντίθεση Άρη Πλούτονα που σχηματίζεται στις 27 του μήνα, σας σωθεί σε καινούργια λάθη και ανομολόγητα πάθη. Όλα δείχνουν ότι οι πλανήτες σας απελευθερώνουν όμως από συναισθηματικές πιέσεις και σας οδηγούν στην αναζήτηση της ερωτικής ισορροπίας που θα τη βρείτε από τη στιγμή που αποφασίσετε τι είναι αυτό που στην πραγματικότητα επιθυμείτε. Οι όψεις μάλιστα της Αφροδίτης από τον τομέα του σπιτιού σας κάνουν πιο συνεργάσιμους με τον σύντροφο της ζωής σας αλλά και με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και πάμε να δούμε τους και τις καρκίνους. Καρκίνοι, τα χρήματα και ο έρωτας διεκδικούν την προτεραιότητα στη ζωή σας με την πανσέλινο στον υδροχό. Το σύμπαν σας καθιστά εξαιρετικά τυχερούς και μετατρέπει το κάθε σας σχέδιο σε επιτυχία χωρίς να χρειαστεί να καταβάλλετε ιδιαίτερη προσπάθεια. Με κάποιο μαγικό τρόπο αυξάνονται τα οικονομικά σας μέσα από νέες πηγές εσόδων που ανακαλύπτετε. Η αισθηματική ζωή απογειώνεται. Ο Δίας στο ζώδιό σας αυξάνει τις πιθανότητες να πείσετε με επιτυχία οποιονδήποτε για το βάρος των ιδεών σας, ενώ ταυτόχρονα σας καθιστά πολύ παραγωγικούς, γεγονός που θα βελτιώσει τη διάθεσή σας. Η ελεύθερη εντείνεται τις αναζητήσεις σας. Τώρα, την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, εάν έχετε κρεμότητες, τα μπουρίνια που λέγαμε, σε κάποιο νομικό ζήτημα, δεν σας συμφέρει να τις παραβλέψετε ούτε να τις παρακάμψετε. Η παρουσία του Άρη στο ζώδιό σας εντείνει την πορεία των επαγγελματικών και λειτουργεί θαυμάσια, θα έλεγα, στον τομέα της εργασίας, όπου μέσα από νέες συμφωνίες θα υπάρξουν και σημαντικά ωφέλη. Όμως, η αντίθεση του Άρη μέσα από το ζώδιό σας με τον Πλούτονα, που σχηματίζεται στις 27 Ιουλίου, θα τονίσει και την αμφίβολη κατάσταση στην καριέρα σας, με αποτέλεσμα οι αναθεωρήσεις να είναι αναπόφευκτες. Δεν θα λείψουν όμως και οι ευχάριστες αποδράσεις, παρέα με φιλικά πρόσωπα ή και μεγαλύτερα ταξίδια, συντροφιά με πρόσωπα της οικογένειάς σας. Και πάμε να δούμε τους λέοντες. Λεοντάρια, η ικανότητά σας να οργανώνετε τις σκέψεις σας και να τις επικοινωνείτε στους άλλους είναι πολύ τονισμένη και δεν θα πρέπει να αφήσετε το ταλέντο αυτό ανεκμετάλλευτο. Ωστόσο, με την Πανσέλινο απέναντί σας στις 22 του μήνα θα πρέπει να προσέξετε πώς θα αντιμετωπίσετε ανταγωνιστές που θα προσπαθήσουν να σας εμπλέξουν σε παιχνίδια εξουσίας και επικράτησης. Κρατήστε τις ισορροπίες και στους υπόλοιπους τομείς της ζωής σας, καθώς η εργασία θα απαιτεί τον περισσότερο χρόνο σας. Μία αύξηση αποδοχών, μια προαγωγή ή μια πρόταση για μια νέα συνεργασία είναι μέσα στο πρόγραμμα. Την τελευταία όμως εβδομάδα του Ιουλίου η περίοδος είναι ιδανική για να βάλετε σε τάξη τα επαγγελματικά ζητήματα που σας απασχόλησαν το τελευταίο διάστημα. Το τετράγωνο του ήλιου με τον Κρόνο στις 28 θα ηλεκτρίσει παροδικά το κλίμα στην δουλειά σας. Για πολλούς από εσάς αυτή είναι μια περίοδος ανακύκλωσης, θα έλεγα, σε γεγονότα που σχετίζονται με τις διαπροσωπικές σχέσεις σας και επικεντρώνονται στο οικογενειακό περιβάλλον σας. Αυτά θα ορίσουν την αληθινή διάσταση των καταστάσεων, γεγονός που θα σας οθήσει να περιφρουρήσετε και την ψυχική γαλήνη σας. Μάλιστα, μια ψυχική γαλήνη που λίγο μπορεί να χαθεί, καθώς ένας έρωτας μέσα από τη δουλειά σας σας κλείνει πονηρά το μάτι. Και πάμε να δούμε τους Παρθένους. Παρθένοι, τα πλανητικά τερτύπια με τον ανάδρομο Ερμή να πρωτοστατεί μέχρι τις 20 φέρνουν ανατροπές στα σχέδιά σας. Θα πρέπει να βρίσκεστε σε εγρήγορση, αφού μια στιγμή απροσεξίας αρκεί για να χάσετε κάποια από τα κεκτημένα. Αποφύγετε το ρίσκο, τα περιττά έξοδα, αλλά και τη συμπεριφορά σας που θα μπορούσε να πληγώσει τα αγαπημένα πρόσωπα. Με την Αφροδίτη στο ζώδιό σας από τις 22 και μετά να είστε προσεκτικοί όταν φλερτάρετε, μιας και δεν είστε και τόσο πρωταθλητές στο σπορ του έρωτα.
Ένα καινούριο ξεκίνημα όμως αναμένεται να κάνετε μέσα στο διάστημα της Πανσελίνου, στις 22 περίπου, το οποίο θα εξελιχθεί θετικά, καθώς θα βρεθούν άτομα που θα σας υποστηρίξουν. Την τελευταία εβδομάδα του μήνα, η αντίθεση Άρη-Πλούτονα σε καλή όμως θέση από τον αστερισμό σας, μέσα από το φιλικό ζώδιο του Εγώκερο, σας εφοδιάζει με τεράστιες ποσότητες δυναμισμού και ζωτικότητας. Η αυτοπεποίθησή σας και η δημιουργικότητά σας σας σωθούν να φτιάξετε αριστουργήματα, ιδιαίτερα αν έχετε κάποιες καλλιτεχνικές ανησυχίες και ταλέντα. Το πιο σημαντικό είναι ότι πολλοί από εσά έχετε αναπτύξει δυνάμεις που σας επιτρέπουν να αποτινάξετε τους περιορισμούς και τις αναστολές και να εφαρμόσετε όλα όσα επιθυμείτε. Η διάθεσή σας φτιάχνει, καθώς διαπιστώνετε ότι καθημερινά κερδίζετε πόντους τόσο στον έρωτα, αλλά και στην εμπιστοσύνη των συνεργατών σας. Και πάμε να δούμε τους ζυγούς. Ζυγή. Θετική η Πανσέλινος στις 22 του Ιουλίου θα σας οθήσει να κάνετε τις σωστές κινήσεις σε ζητήματα που σχετίζονται με τα παιδιά, με το γάμο, τα αισθηματικά σας. Αναπτύξτε πρωτοβουλίες, ωστόσο προσέξτε συμφωνίες που σας φαίνονται πολύ καλές για να είναι αληθινές. Η προφανής ανάγκη σας να προβάλλετε μια εικόνα έγκλης και κλειδής μπορεί να σας οδηγήσει να ξοδέψετε αδίκως χρήμα αλλά και χρόνο. Στα επαγγελματικά σας θα βρείτε λύσεις και θα προχωρήσετε σε νέα ξεκινήματα. Ακόμα και αν οι φιλοδοξίες σας είναι μεγάλες, η ενέργεια και ο ενθουσιασμός σας θα σας βοηθήσουν να πετύχετε θαύματα. Τώρα, την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, τα Μπουρίνια, η αντίθεση Άρη-Πλούτονα δημιουργεί την πεποίθηση ότι μπορείτε να καταφέρετε τα πάντα και είστε έτοιμοι να το αποδείξετε. Ωστόσο, η όψη αυτή σας καθιστά ιδιαίτερα οξύθυμους και επιθετικούς, με αποτέλεσμα ο τρόπος που εκφράζεστε να μην είναι ο κατάλληλος και ο πλέον ανεδειγμένος. Προτεραιότητα και βασικό μέλημά σας είναι να μην ρίχνετε τις ευθύνες στους άλλους, αλλά να προσπαθήσετε να βρείτε λύσεις στα προβλήματα, ιδιαίτερα με τα μέλη της οικογένειάς σας. Ωστόσο, οι καλές όψεις της Αφροδίτης ευτυχώς θα σας βοηθήσουν να προωθήσετε σχέδια και προγράμματα. Αν είστε πρόθυμοι να εργαστείτε δυναμικά, πιστεύω ότι θα καταφέρετε θαύματα και στον τομέα της εργασίας σας. Και πάμε να δούμε τους Σκορπιούς. Σκορπιοί, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η Πανσέλινος στις 22 στον Υδροχόο σχηματίζεται σε μια περίεργη θέση με το ζώδιό σας και εσείς μάλλον είστε απρόθυμοι για πολύ μεγάλες προσπάθειες. Ακόμη και αν θελήσετε να βάλετε ένα πρόγραμμα, μάλλον θα είναι λίγο δύσκολο να το τηρήσετε. Ωστόσο, δεν πρέπει να τα παρατήσετε, αφού η επιτυχία θα έρθει μέσα από δουλειά και ιδιαίτερα μέσα από τη δουλειά που κάνετε εσείς για τον ίδιο τον εαυτό σας. Με την Αφροδίτη, στον τομέα της επικοινωνίας, από τις 22 του μήνα, τονίζονται ιδιαίτερα και θετικά οι προσωπικές σας σχέσεις. Έτσι, αν είστε ελεύθεροι και ψάχνετε για σύντροφο, θα είναι πολύ εύκολο να βρείτε το πρόσωπο που θα σας ταιριάζει απόλυτα. Τολμήστε να προσεγγίσετε και να αναθερμάνετε και μια πιο παλιά ή μια πιο πρόσφατη σχέση σας. Έχετε πολλές πιθανότητες να πετύχετε κάτι πολύ καλό. Την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, το τρίγωνο του κυβερνήτη σας, του Πλούτονα, με την Αφροδίτη, που πραγματοποιείται στις 30 του μήνα, σας βοηθά να κερδίσετε την καρδιά του προσώπου που σας ενδιαφέρει, αλλά και να οργανώσετε το χρόνο σας, ώστε να επιδοθείτε με ζήλο στο σπορ του έρωτα, που είστε και πρωταθλητές. Επιπλέον, κάνει πιο εμφανές το ιδιαίτερο χάρισμά σας, που προσδίδει ένα διαφορετικό κύρος στα μάτια των άλλων. Εκμεταλλευτείτε έγκαιρα και κατάλληλες ευκαιρίες για να πετύχετε τους σημαντικούς στόχους σας. Θα έχετε τη δυνατότητα να βελτιώσετε και τα οικονομικά σας. Καθώς ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία, θα έχετε καλύτερες επιδόσεις σε όλες σχεδόν τις υποθέσεις. Και πάμε να δούμε τους τοξότες. Μετά τις 20, με τον Ερμή σε ορθή πορεία, μπορείτε να ασχοληθείτε πλέον με τις επιθυμίες σας, αφού θα καθιστά ευκολότερη την προώθηση των στόχων σας. Η Πανσέλινος που πραγματοποιείται στις 22 στο ζώδιο του Υδροχόου, σας προτρέπει να αφήσετε για λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας και να κάνετε τι άλλο εσείς τοξότες, ένα σύντομο ή πιο μακρινό ταξίδι. Κάποιοι από εσάς θα αποφασίσετε να ξεκινήσετε μια νέα κατάρτιση, είτε για να βελτιώσετε την επαγγελματική σας θέση, είτε για να ικανοποιήσετε προσωπικές σας ανάγκες. Το σπίτι θα απορροφήσει το ενδιαφέρον σας και θα ξοδέψετε χρήματα για να διαμορφώσετε τους χώρους σας και να οργανώσετε φιλικές συναντήσεις, ίσως και σε κάποιο εξοικικό σας. Δεν αποκλείεται μάλιστα μέσα από αυτές τις συναντήσεις να προκύψει μια ενδιαφέρουσα επαγγελματική πρόταση. Προς το τέλος του μήνα, οι φιλικές επαφές σας προσφέρουν χαρά και ικανοποίηση. Υπάρχουν όμως και κάποια πρόσωπα που δεν προσδοκούν σε μια τελείως ανιδιοτελή σχέση. Εύκολα μπορούν να κλονιστούν φιλίες όταν παρισφρήσει το χρήμα. Πολλοί από εσάς θα αντιληφθείτε πως υπάρχουν άτομα που εκμεταλλεύονται τη φιλία σας και προσπαθούν να σας αποσπάσουν χρήμα ή εκδούλευση. Εσείς απλά
θα πρέπει να ζυγίσετε τα υπέρ και τα κατά μιας απομάκρυνσης και να κινηθείτε ανάλογα. Και πάμε να δούμε τους εγώκερους. Εγώκεροι, έχετε πολλούς λόγους για να χαμογελάτε, αλλά και άλλους τόσους για να γίνεστε πιο σκεπτικοί. Η Πανσέλινος, που σχηματίζεται στον τομέα των οικονομικών σας στις 22 του μήνα, βάζει τέλος στην περίοδο αναμονής, αφού αφελευθερώνει χρήματα που περιμένετε εδώ και πολύ καιρό. Η επιστροφή του Ερμή σε ορθή πορεία σας δίνει την ευκαιρία να εξερευνήσετε νέους τομείς και να ξεκινήσετε σχέδια που είχατε βάλει σε αναμονή λόγω έλλειψης χρόνου ή χρήματος. Επίσης, ο Πλούτωνας από το ζώδιό σας σχηματίζει τρίγωνο με την Αφροδίτη στις 30 και σας δίνει το ερέθισμα να ασχοληθείτε περισσότερο με τον εαυτό σας. Η όψη αυτή απογειώνει την αυτοπεποίθησή σας, τις φιλοδοξίες και την αισιόδοξη διάθεσή σας. Έτσι, παρόλο που αυτή την περίοδο θα μπορούσατε να κάνετε χρήση της άδειά σας, πολλοί από εσάς προτιμάτε να την περάσετε στη δουλειά και να αποδείξετε τις δυνατότητές σας, βελτιώνοντας παράλληλα και τις αποδοχές σας. Ωστόσο, αποφύγετε να αναλάβετε υπερβολικές υποχρεώσεις, αφού το τετράγωνο του ήλιου με το δικό σας κυβερνήτη, τον Κρόνο, στις 28 του μήνα, είναι πιθανό να ορθώσει εμπόδια και να βρεθείτε εκτεθειμένοι. Επίσης, να πούμε εδώ ότι μετά τις 22 μπορείτε να βασιστείτε στη διέστησή σας, προκειμένου να πετύχετε τα σχέδιά σας. Και πάμε να δούμε τους υδροχόους. Οι υδροχόοι, η Πανσέλινος στο δικό σας ζώδιο στις 22 του μήνα, σας τροφοδοτεί με την απαραίτητη δύναμη και ενέργεια και σας σωθεί να κάνετε νέα ξεκινήματα προκειμένου να βελτιώσετε τη ζωή σας. Το φαινόμενο σας επιτρέπει να αισιοδοξείτε, αφού διαπιστώνετε πως οι καλοί φίλοι βρίσκονται στο πλευρό σας και είναι έτοιμοι να σας υποστηρίξουν. Ο Ερμής σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε συζητήσεις εκβαθέων με τον σύντροφό σας και να αποκαταστήσετε παρεξηγήσεις που σας φθείρουν ψυχολογικά. Με το τρίγωνο μάλιστα της Αφροδίτης με τον Πλούτωνα στις 30, τα οικονομικά σας θα παρουσιάσουν βελτίωση. Ο ήλιος τώρα, που θα βρίσκεται από τις 22, στον 7ο οίκο του ηλιακού σας οροσκοπίου, σας σωθεί να οραματίζεστε ένα καλύτερο μέλλον, το οποίο επιθυμείτε να κατακτήσετε με κάθε τρόπο, ακόμα και όταν δέχεστε έντονες αντιδράσεις από το περιβάλλον σας. Προς το παρόν, αυτό που μπορείτε να κάνετε με άνεση είναι να προετοιμάσετε τα σχέδιά σας και να προσπαθήσετε να πείσετε μέσω της διπλωματικής οδού τα πρόσωπα που έχουν τη δύναμη να σας βοηθήσουν. Πολύ σύντομα θα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε έχοντας ισχυρούς συμπαραστάτες στο πλευρό σας. Και τελειώνουμε με τους ιχθύς. Ιχθύς από τις 20 του μήνα, ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία στον τομέα της δημιουργικότητας και υπόσχεται πολύ θετικές εξελίξεις. Το σύμπαν σας δίνει την όθηση να πάρετε διαζύγιο από την παραδοσιακή σας εσωστρέφεια, να βγάλετε στην επιφάνεια την περιπετειώδη και εξωστρεφή σας διάθεση και να κυνηγήσετε δυναμικά τους στόχους σας. Ωστόσο, η Πανσέλινος πραγματοποιείται στο 12ο οίκο του ηλιακού σας οροσκοπίου, γεγονός που συνιστά να περιμένετε λίγο προτού περάσετε στη δράση ή να κινηθείτε παρασκηνιακά και μυστικά. Η περίοδος αυτή είναι πιο κατάλληλη για περισυλλογή, καθώς νιώθετε ακόμα αβέβαιοι για την κατεύθυνση που θέλετε να ακολουθήσετε και σίγουρα αισθάνεστε μεγαλύτερη ασφάλεια σε ό,τι σας είναι πιο γνώριμο. Τώρα, το τρίγωνο Αφροδίτης Πλούτωνα, που πραγματοποιείται στις 30 του μήνα ανάμεσα στον 7ο και στον 11ο οίκο του ηλιακού σας οροσκοπίου, φέρνει καινούριες προοπτικές στα σχέδιά σας, καθώς σας δίνει την όθηση να πάρετε πρωτοβουλίες και να κάνετε νέες πολύ δυναμικές κινήσεις. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να υπερεκτιμήσετε τις δυνάμεις σας, αφού η αντίθεση του Άρη με τον Πλούτωνα και του Ήλιου με τον Κρόνο, 27 και 28 εκεί, θα βγάλουν στη φόρα τις ατέλειές σας. Είναι καλύτερα να βαδίζετε αργά και σταθερά για να φτάσετε στον προορισμό που θέλετε χωρίς προβλήματα. Και αυτό το τελευταίο, το χωρίς προβλήματα, το έχουμε για όλα τα ζώδια. Μιας και όπως είπαμε, έχουμε μια σειρά από μικρά μπουρίνια εκεί στις τελευταίες μέρες του Ιουλίου. Έχουμε ωστόσο όμως έναν Αύγουστο ο οποίος υπόσχεται πολλά, θα τα πούμε αυτά από κοντά. Και βέβαια έχουμε και τις διακοπές μας, αλλά θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Κομψή κομψά, που λένε και οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Κομψή κομψά, με σαβά, bien, on peut dire. Τι λες με τώρα. Voilà. C'était tout aujourd'hui, à bientôt. Αλλά σε μένα προσένα. Ναι, είμαι σίγουρη. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη. Βεβαίως, ραντεβού την επόμενη Τρίτη. Και μετά θα σε έχουμε ζωντανά εδώ για τον Αύγουστο, για το μεγάλο οροσκόπιο αναλυτικά για όλα τα ζώδια του Αυγούστου. Ακριβώς. Πολλά φιλέκια και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της ώρας. Μας τα είπε ωραία ο Γιώργος Ματσάκος, κομψή κομψά που λένε και οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Μέχρι εκεί όμως τα γαλλικά για σήμερα. Πολλά φιλάκια, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Ακολουθεί
ο Βασίλης Αριμπαλίδης με το αυτοκινητάκι του. Πολλά φιλάκια από μένα. Γεια σας.